Ο κύριος Άλκης Δερβιτσιώτης θα ανοίξει σήμερα την εκπομπή μας, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κύριε Δερβιτσιώτη, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Όχι μόνο σε εμάς και στους ακροατές και σε όλο τον κόσμο. Σε όλους. Σωστά, κύριε Δερβιτσιώτη. Παρακαλώ πολύ, τι λέει το Σύνταγμα για τις συναθρήσεις? Ας αρχίσουμε από το βασικό, κύριε Δερβιτσιώτη, μετά να δούμε πώς το σχολιάζουν και άλλοι. Το Σύνταγμα για τις συναθρήσεις είναι απολύτως σαφές. Λέει στην παράγραφο 2 ότι μία συνάθρηση είναι δυνατόν για κοινωνικούς ή για οικονομικούς λόγους να απαγορευτεί με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής. Αυτό ακριβώς το πράγμα είναι η μία παράμετρος του προβλήματος. Διότι εάν δεν υπήρχε η πανδημία, όλες οι ακουστήσεις αιτιάσεις θα ήταν απολύτως σωστές. Ναι, αλλά μισό λεπτό πριν πάμε εκεί, αν μου επιτρέπετε κύριε Δερβιτσιώτη. Υπαρχούσεις της πανδημίας και υπαρχούσεις της ανάγκης να ληφθούν μέτρα κατά της πανδημίας. Το γεγονός ότι ακούγεται πως έχουμε παραβίαση του Συντάγματος είναι αληθής ισχυρισμός ή ψευδής ισχυρισμός? Μπορώ να σας εκφράσω τη δική μου γνώμη. Ναι. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει παράβαση ουδεμία στο, ναι, Σύνταγμα. Επειδή γράφεται σήμερα, προσέξτε τι εννοώ κύριε καθηγητά, προφανέστατα είτε η αντιπολίτευση μίζων και ελάσσων, είτε ο αντιπολιτευόμενος τύπος μπορούν και πρέπει να κάνουν την κριτική τους. Δεν το συζητούμε αυτό, είναι αναφέρετο δικαίωμα μέσα στη δημοκρατία και μπορεί να πω και υποχρέωση κιόλας. Αλλά επιμένω, επειδή διαβάζω σήμερα σε κάποια πρωτοσέλιδα ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα και κάποιοι άνθρωποι θα διαβάσουν σήμερα ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα. Ή έχουμε παραβίαση Συντάγματος, ναι ή όχι? Γι' αυτό το ρωτώ τόσο ευθέως. Επιτρέψτε μου, κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε παραβίαση Συντάγματος. Επιτρέψτε, παρακαλώ, να διατυπώσω μία μικρή σκέψη για ποιο λόγο ισχυρίζομαι αυτό το πράγμα. Αυτό θα το κάνετε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κλείνουμε τώρα και σας καλώ εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δερβιτσιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφω στην συζήτησή μου με τον κύριο Άλκη Δερβιτσιώτη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κύριε καθηγητά, ορίστε παρακαλώ. Είπατε προηγουμένως, καλημέρα σας και πάλι, είπατε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει κάτι το αντισυνταγματικό στην περίπτωση, αλλά θέλετε να το τεκμηριώσετε. Ορίστε παρακαλώ. Ακριβώς, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, η αφετηρία μας δεν είναι το άρθρο 11 του Συντάγματος μόνο. Η αφετηρία μας είναι μια πληθώρα διατάξεων του Συντάγματος. Μήπως πρέπει να υπενθυμίσετε τι λέει το άρθρο 11 του Συντάγματος για τους ακροατές μας που μπήκαν τώρα στην ακρόαση και δεν το ξέρουν, κύριε Δερβιτσιώτη, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11... Δεν ξεκινάμε 11, από το 1, από την παράγραφο 1, σας παρακαλώ, έχει σημασία. Το άρθρο 1, λοιπόν, ναι, ναι, έχει το ανεπιφύλακτο. Όχι, το άρθρο 11, παράγραφος 1. Άρθρο 11, παράγραφος 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11, λοιπόν, έχει, ναι, το ανεπιφύλακτο δικαίωμα του να συνέρχονται οι Έλληνες ήσυχα και άοπλα. Όλο αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες μπορούν να συναθρίζονται είτε σε σταθερό σημείο, είτε εν κινήσει ειρηνικά. Στην αυτό λέει η παράγραφος 1. Η παράγραφος 2 λέει ότι με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής είναι δυνατόν να έχουμε απαγόρευση επικείμενης συνάθρησης εάν υπάρχει εκτίμηση για σοβαρή διατάραξη της κοινωνικής ή της οικονομικής ζωής. Και εδώ ακριβώς τίθεται το ζήτημα του πώς σειραίει η ελευθερία της συνάθρησης με άλλες ελευθερίες, κυρίως οικονομικά δικαιώματα καταναλωτών, καταστηματαρχών, επιχειρηματιών. Επίσης, πώς σειραίει με το δικαίωμα κίνησης και κυκλοφορίας είτε πεζή είτε πάνω σε αυτοκίνητα άλλων οι οποίοι δεν μετέχουν στη συνάθρηση, και δημιουργείται εξ υπαρχής ένα ζήτημα στάθμισης των ελευθεριών αυτών. Δηλαδή να ασκηθούν ταυτόχρονα στο μέτρο του δυνατού όλες οι ελευθερίες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Γι' αυτό το λόγο, εκτός του άρθρου 11 του Συντάγματος, έχουμε και σχετική νομοθεσία. Ο πρόσφατος νόμος που ρυθμίζει τις συναθρήσεις, τον αναφέρω για την πληρότητα του λόγου, 4.703, αλλά δεν είναι αυτός
ο ειδικός νόμος ή η ειδική διάταξη που θα εφαρμοστεί εδώ. Εξηγούμε. Έχουμε μία εξαιρετική κατάσταση. Η εξαιρετική κατάσταση στο Σύνταγμα αντιμετωπίζεται σε δύο διαφορετικά άρθρα. Εάν μεν πρόκειται για ένα βίαιο γεγονός, είτε προέρχεται από το εξωτερικό, είτε προέρχεται από το εσωτερικό, και έχουμε την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας λόγω πολέμου ή λόγω ενόπλου κινήματος, τότε θα εφαρμοστεί το 48. Εάν όμως η εξαιρετική κατάσταση οφείλεται, όπως τώρα η πανδημία, σε μια επίγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη, για να το πω διαφορετικά, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, τότε η συνταγματική αφετηρία είναι το άρθρο 44 παράγραφος 1, που επιτρέπει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκδώσει πράξη νομοθετικού περιεχομένου μετά από πρόταση της κυβέρνησης. Πού είναι το όργανο που σταθμίζει την κατάσταση? Κάτι που έγινε τον περασμένο Μάρτιο, κύριε Δευρυτσιώτη. Κάτι που έγινε ακριβώς τον περασμένο Μάρτιο. Και είναι σε ισχύ προφανώς, έτσι δεν είναι? Είναι σε ισχύ ως νόμος του κράτους, διότι ξέρετε, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, δεν θέλω να αναφέρω λεπτομέρειες για να μην κουράζω, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή μετατρέπεται σε νόμο ή πάβει να ισχύει. Εδώ έχει μετατραπεί σε νόμο. Για όποιον θέλει επίσης αναφέρω και τον νόμο, είναι ο νόμος 4683, 4683, ο οποίος και επαναλαμβάνει, εξουσιοδοτεί, παρέχει την αρμοδιότητα στον αστυνομικό διευθυντή ή στον αρχηγό της Ελλάς να εκδίδει συγκεκριμένες πράξεις για λόγους προστασίας όχι μόνο της δημόσιας υγείας. Ναι. Η συζήτηση, επιτρέψτε μου, έχει περιστραφεί στην ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 5. Δεν είναι μόνο η ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 5. Το ίδιο το άρθρο 5 προστατεύει απολύτως τη ζωή. Και εδώ έχουμε πανδημία, η οποία είτε σκοτώνει απευθείας ο ιός, είτε σκοτώνει μέσω της εξασθένησης του ανοσοποιητικού συστήματος. Έχουμε θανάτους. Η προστασία της ζωής λοιπόν στο Σύνταγμα είναι απόλυτη και είναι απολύτως λογικό. Ναι, ωραία, κύριε Δελβιτσιώτη, επιτρέψτε μου όμως να μπω τώρα εμβολίμως να σας ρωτήσω. Γιατί, πού εδράζεται λοιπόν η σκέψη των ανθρώπων που συνέταξαν την ανακοίνωση της ενώσεως δικαστών και εισαγγελέων? Αυτό δεν μπορώ να το πω με μεγάλη βεβαιότητα. Πιθανολογώ όμως ότι είναι έμφαση, η οποία εν μέρη είναι δικαιολογημένη, είναι έμφαση στο ατομικό δικαίωμα της συλλογικής δράσης που λέγεται συνάθρηση, αλλά είναι εν πάση περιπτώσει η νομική αιτιολογία, νομίζω ότι πάσχει. Όχι, στη νομική αιτιολογία θα σταθούμε, αυτό λέω, δηλαδή... Δηλαδή, τι λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ότι δεν επιτρέπεται η αστυνομία να πάρει αυτή την πρωτοβουλία? Τι ακριβώς λέει? Στέκει ακριβώς στην ελευθερία της συνάθρησης, έτσι ναι, όπως κατοχυρώνεται στην παράγραφο 1, ναι, και παραπέμπει στο άρθρο 48 του συντάγματος, διότι κατά τους συντάκτες αυτό συνιστά αναστολή της συνταγματικής διάταξης και σύμφωνα με την εκτίμηση που καταθέτουν, που υποβάλλουν, αυτό ναι, μπορεί να γίνει μόνο μέσω του άρθρου 48. Ναι, δεν είναι ένα άλμα αυτό? Δεν κάνει ο συντάκτης αυτής ανακοινώσεως ένα άλμα, αφού εδώ μεσολαβεί η πανδημία, μεσολαβεί η απώλεια ζωής, μεσολαβεί η ανάγκη να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Ναι. Το εντοπίζετε εξαιρετικά καλά. Αυτό ακριβώς έχω προσπαθήσει και εγώ να πω, λέγοντας ότι η συνταγματική βάση δεν είναι το 48 αλλά είναι το 44, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δηλαδή. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα μας, ότι ποια είναι η συνταγματική διάταξη η οποία θα υπερισχύσει. Φανταστείτε ότι έχουμε 4 οδηγούς οχημάτων που κινούνται ταυτόχρονα γύρω από το ίδιο σημείο. Αν δεν υπάρξει μία στάθμιση ποιος προηγείται τίνος, θα έχουμε ατυχήματα. Αντιστοίχως και εδώ γίνεται μία στάθμιση μεταξύ της απόλυτης προστασίας της ζωής και του δικαιώματος της συνάθρησης.
Και δεν είναι μόνο η απόλυτη προστασία της ζωής. Είπε ότι έχουμε ένα σωρό συνταγματικές διατάξεις, οι οποίες επιβάλλουν στο κράτος, σε όλα τα κρατικά όργανα, επιβάλλουν στην πολιτεία την υποχρέωση να σέβονται τα δικαιώματα του ανθρώπου, είτε ως ατόμου, είτε ως συνόλου. Θα ήθελα, κύριε... Ναι, παρακαλώ, με συγχωρείτε. Αν λοιπόν δεν ενεργοποιηθεί η πολιτεία για να προφυλάξει το απόλυτο δικαίωμα της ζωής, ποιος θα έρθει θα μας πείτε. Ποιος θα το κάνει αυτό. Ωραία. Κύριε Δερβιτσιώτη, κάτι ακόμη σας παρακαλώ. Θέλω να υπενθυμίσω απλώς για εσάς που ενδεχομένως μπήκατε τώρα στην παρέα μας ότι ο κύριος Άλκης Δερβιτσιώτης, τον οποίο ακούμε, είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κάτι ακόμη, κύριε Δερβιτσιώτη. Επειδή και αυτό λέγεται στη δικτύωση και όπου παρασύρονται άνθρωποι, άλλοι αφελείς, άλλοι γιατί θέλουν να παρασυρθούν κλπ. Ότι να αυτή η κυβέρνηση η οποία και καταπατά το Σύνταγμα και δίνει την άδεια στην αστυνομία να απαγορεύσει τις συναντήσεις. Παρακαλώ, τι λέει ο συνταγματικός νομοθέτης, όπως τον λέτε εσείς, για την ευχέρεια, για τη δυνατότητα που δίνει στην αστυνομία να έχει εκείνη, να ορίζει εκείνη πότε επιτρέπει ή όχι τις συναθρήσεις. Εξηγήστε το και αυτό σας παρακαλώ. Την άδεια στην αστυνομία δεν την χορηγεί η κυβέρνηση, τη χορηγεί απευθείας στο Σύνταγμα. Είναι αρμοδιότητα της αστυνομικής αρχής να σταθμίσει την κατάσταση. Και γιατί το κάνει, γιατί το παίρνει το Σύνταγμα, παίρνει αυτήν την αρμοδιότητα από την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση, και τη δίνει στην αστυνομία. Τι πάει να προφυλάξει με αυτόν τον τρόπο, γιατί το κάνει μάλλον. Πάει να προφυλάξει την ταυτόχρονη άσκηση άλλων ελευθεριών από άλλους πολίτες, από άλλους διερχόμενους από το σημείο. Όλη η λογική είναι και αυτό να γίνει και το άλλο να μην αφήσουμε. Εκεί που μπορεί να συμβεί αυτό σε συνθήκες κανονικότητας. Δηλαδή, εσείς και εγώ πορευόμαστε διαδηλώνοντας, εκφράζοντας τη γνώμη μας, και ταυτόχρονα κάποιος άλλος είναι πάνω στο αυτοκίνητό του και θέλει να πάει στη δουλειά του. Αυτό το πράγμα λοιπόν μπορεί να το σταθμίσει κάποιος που είναι παρόν, γι' αυτό και υπάρχει η αστυνομία και γι' αυτό και η νομοθεσία προβλέπει ταυτόχρονα για να εγγυηθεί τις ελευθερίες και τη δική μας και του εποχούμενου και του οδηγού, γι' αυτό και η νομοθεσία μας ζητά και την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δερβιτσιώτη. Χάρηκα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ. Εγώ. Καλημέρα σας. Γεια σας.